Να καλησπέρισω την κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, την γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου του Πειραιά, να μας βοηθήσει λίγο να δούμε το θέμα των εμβολίων και τα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει μετά πλέον τον εμβολιασμό. Γεια σας κυρία Νεμοδουρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που είστε κοντά μας. Θα δούμε το θέμα των εμβολιασμών, γιατί υπάρχουν πολλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που έχουν οι εκπομπές σας στον κόσμο, οι οποίοι βοηθούν και το δικό μας έργο. Προσπαθούμε πραγματικά όσο μπορούμε. Εγώ είπα και νωρίτερα με τους συναδέλφους, κυρία Νεμοδουρέ, υπάρχουν θέματα για τα οποία έχουμε απορίες ακόμα μέχρι και εμείς. Δηλαδή δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμη και γεννούν περισσότερα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των εμβολίων και πάμε στο θέμα των εμβολίων, γιατί έχει, και εκεί έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε ένα ερώτημα για το αν όσοι κάνουν το εμβόλιο φέρουν τον ιό και είναι δυνατόν να κολλήσουν, να το μεταδώσουν. Λοιπόν, σωστά. Ρητός λέμε όχι. Όταν κάποιος κάνει το εμβόλιο δεν μεταφέρει λόγω του εμβολιασμού του τον ιό. Επομένως δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να συζητιέται. Ο εμβολιασμένος κάνει το εμβόλιο για να προστατεύσει την δική του υγεία και να μην περάσει τον ιό και αν ήθελε μολυνθεί να είναι ήπια η νόσο. Ναι. Τελειώσαμε. Δεν μεταδίδει ο εμβολιασμένος λόγω του εμβολιασμού. Μπορεί να βρεθεί με άλλα μέλη της οικογένειας, με μάσκα πάντα. Σαφώς με μάσκα πάντα. Βεβαίως μπορεί να βρεθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα, αυτός ο οποίος έχει κάνει το εμβόλιο και έχουμε παρακολουθήσει τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να νοσήσει. Βεβαίως. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχήν αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που κάνουμε είναι δύο δόσεων. Εάν κάποιος έχει κάνει την πρώτη δόση, η ανοσία του είναι ελάχιστη. Που σημαίνει ότι δεν έχει ανοσία. Αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο και έχουν περάσει πάνω από 15 ημέρες, ναι, τότε αποσκοπούμε, και σκοπός του των διαφόρων εμβολίων είναι να έχει μια ανοσία της τάξης του 90-95%. Εάν δεν είναι σε αυτή την κατηγορία και είναι στην τάξη των 7-5%, τότε να μην έχει αποκτήσει ανοσία, μπορεί να μολυνθεί. Αλλά όπως βλέπετε το ποσοστό είναι μικρό. Ναι. Έχουμε μια πιθανότητα. Η πιθανότητα της ανοσίας από το εμβόλιο είναι 90-95% και η πιθανότητα της μη ανοσίας είναι της τάξης του 5-10%. Μπορεί να μεταδώσει όμως, έτσι δεν είναι, ακόμα και ο εμβολιασμένος. Αυτός αναφορά τον ίδιο τον εμβολιασμένο. Σωστά. Πάμε τώρα, εάν ένας εμβολιασμένος έρθει σε επαφή με τον ιό, αν μπορεί να μεταφέρει σε άλλους τον ιό, ναι. Λόγω του ότι ήρθε σε επαφή με τον ιό. Ναι, μπορεί να τον μεταφέρει. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να φοράμε μάσκα και να προσέχουμε τον συνοστισμό. Το εμβόλιο, επαναλαμβάνω, εξασφαλίζει τον εμβολιασμένο. Μπορεί όμως να μεταφέρει τον ιό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ερώτημα από μία ακροάτρια, κυρία Νεμοδουρά, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αν ο εμβολιασμένος, αν το ίδιο το εμβόλιο φέρει τον ιό. Κάνει μισό λεπτό, κάνει ένα διαχωρισμό στο θέμα των εμβολίων, δηλαδή σε αυτά που είναι με το mRNA, σε αυτά τα δύο, ή και στα άλλα εμβόλια τα οποία δεν είναι με τον ίδιο. Την Άστρα. Ναι. Ακούστε, της Άστρα, το μικρόβιο, το εμβόλιο που είναι της Άστρα Ζένεκα, είναι αδρανοποιημένος κάποιος κορονοϊός, όχι ο κορονοϊός ο συγκεκριμένος, αδρανοποιημένος κορονοϊός είναι, όχι αυτός της πανδημίας. Είναι αδρανοποιημένος, δεν μεταφέρεται, δεν μεταδίδεται. Είναι όπως είναι ακριβώς με το εμβόλιο της γρήπης. Μάλιστα. Ο εμβολιασμένος, λόγω του εμβολίου του, το ξαναλέμε, δεν μεταφέρει
τον ιό. Μάλιστα. Λοιπόν, η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για το αν θα χρειαστούμε και τρίτη δόση, πρώτα απ' όλα μισό λεπτό να το πάρω από την αρχή. Πόσο καιρό ένας ο οποίος έχει κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων, περιμένει να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να κάνει τα αντισώματα. Και από εκεί και μετά για πόσο καιρό είναι προστατευμένος? Λοιπόν, ακούστε, μετά τις 15 μέρες από το δεύτερο εμβόλιο, από το δεύτερη δόση του εμβολίου, δυνητικά υπάρχουν αντισώματα, τα οποία θα ανιχνεύουμε, αν όποιος θέλει να κάνει ανίχνευση αντισωμάτων, στις δύο μήνες έχει αναπτύξει την πλήρη ανοσία του. Αυτή τη στιγμή το πόσο θα κρατηθούν τα αντισώματα του εμβολίου, ναι, δεν είναι πλήρως καθορισμένο. Μιλάνε για 4 μήνες, μιλάμε για 6 μήνες, ίσως γιατί μιλάμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα, διότι τα εμβόλια τώρα ξεκινήσανε και η έλεγχη κατ' επέκταση. Μπορεί όμως, συζητείτε, μπορεί να φτάσουμε και το χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι 4 μήνες είναι διαγνωσμένοι. Μπορεί να είναι και 6, μπορεί να φτάσουμε και στο χρόνο. Εάν θα χρειαστεί να κάνουμε τρίτη επαναληπτική, ναι, θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Εκεί διότι περιμένουμε να δούμε. Μην ξεχνάτε ότι τα εμβόλια ξεκίνησαν τον Ιανουάριο. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νομό. Θα ήθελα εδώ να σας πω το εξής, εκτός από τα εμβόλια, επειδή άκουσα προηγουμένως που μιλάγατε για τους χώρους του εκκλησιασμού. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε το εξής, ότι πολύ μεγάλη σημασία δεν έχει μόνο η απόσταση πόσοι είμαστε σε ένα χώρο, αλλά και το πώς αερίζεται ο χώρος. Επομένως, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους χώρους που υπάρχει συνωστισμός ή ακόμα και στα σπίτια μας τώρα που θα βρεθούμε το Πάσχα, να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες. Ο αερισμός ο καλός, τον οποίο λέγαμε όπως θυμάστε και από παλιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο προστασίας από την πανδημία. Ναι. Εντάξει, τώρα θα βοηθήσει και ο καιρός, κύριε Ναμοδουρά. Νομίζω έφυγε ο χειμώνας. Μπορούμε, όχι απλά ανοιχτά παράθυρα. Ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτά. Στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στο. Οπουδήποτε. Αυτό παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά για το θέμα των εμβολιασμών, κύριε